κάρτες είναι όσο συνήθως γίνεται. Μεταξύ, τον δύο άνοιξαν ήδη τα αυτά στους δύο πρώτους εισηγητές. Ξεκινήστε, κυρία Τζούφ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Κυρία, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι και κυρίες υπουργοί. Βρισκόμαστε σήμερα στην Ολομέλεια για να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων λειτουργίας του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας διοίκησης από τη σκοπιά των πολιτών και των εργαζομένων. Ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στην ανακούφιση των κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί στα χρόνια της σκληρής λιτότητας, επουλώνοντας έστω εν μέρη τις πληγές της μακροχρόνιας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Ένα νομοσχέδιο δηλαδή πολιτικά επιβεβλημένο και κοινωνικά αναγκαίο. Ένα νομοσχέδιο που δέχτηκε τα πειρά της αντιπολίτευσης από την πρώτη στιγμή, τόσο στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, όσο και στο δημόσιο λόγο. Στην τοποθέτησή μου θα προσπαθήσω σήμερα να απαντήσω σε ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στη συζήτηση που προηγήθηκε στις επιτροπές. Και ξεκινώ. Με περιπαικτικό και οξύ τρόπο τέθηκε από την αντιπολίτευση το ερώτημα. Είναι αυτό το παράλληλο πρόγραμμα που εξαγγέλλεται ότι θα αντιμετωπίσει τα σκληρά μέτρα που υλοποιείται ή ζείτε σε ένα παράλληλο σύμπαν? Είναι χρήσιμο νομοσχέδιο ή επικοινωνιακή προπαγάνδα? Ο τίτλος του νομοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σωστά, είναι μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και επομένως, όπως έστοχα περιγράφεται σε αυτόν, προβλέπει μέτρα που έχουν επίγοντα χαρακτήρα και αφορούν διάφορους τομείς άμεσης παρέμβασης στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου. Και μάλιστα, με έμφαση σε αυτό που μια αριστερή κυβέρνηση υποσχέθηκε να υλοποιήσει, δηλαδή στην πάση θυσία στήριξη του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της δημόσιας διοίκησης με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Εξ αυτού προκύπτει και ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας του, που από κάποιους συναδέλφους της αντιπολίτευσης ονομάστηκε επιθετικά και αποξιωτικά νομοσχέδιο κουρελού ή πιο ευγενικά κέραμι ατάκτως ερημένη. Το νομοσχέδιο θα μπορούσε βεβαίως να είναι πιο ολοκληρωμένο και μεταρρυθμιστικό αν δεν νομοθετούσαμε σε συνθήκες ασφικτικής πίεσης παράλληλα με τη διαπραγμάτευση στο εξωτερικό και υπό την εσωτερική πίεση που δεχόμαστε από διάφορα κέντρα εξουσίας. Και φυσικά εδώ πρέπει να επαναλάβουμε και την ενεργό συμβολή σας, κύριοι της αντιπολίτευσης, στην καθυστέρηση των νομοθετικών διαδικασιών, γεγονός που μας υποχρέωσε στην αναγκαστική μετακίνηση διατάξεων στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση εξαιρετικώς επειγόντων ζητημάτων. Όμως στην ουσία αποσύρθηκαν μόνο 8 άρθρα, σε αμφισβήτηση λοιπόν το επιχείρημα κάποιων για online απόσυρση από την τρόικα του νομοσχεδίου και βεβαίως απέτυχε η προσπάθεια της μη επανακατάθεσής του. Συνεχίστηκε λοιπόν η συζήτησή του στις αρμόδιες επιτροπές, όπου όπως γνωρίζετε ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και επί της αρχής και επί των άρθρων, αλλά επιπλέον εμπλουτίστηκε και με πολλά περισσότερα άρθρα. Αυτό πιθανόν θυμώνει όλους όσοι υποστηρίζουν ότι είναι τελείως ανέφικτο στο συγκεκριμένο πλαίσιο της Μνημονιακής Δημοσιονομικής Σύμβασης να μπορείς να ασκήσεις κοινωνική πολιτική υπέρ των υποτελών τάξεων. Αποτελεί λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό κομμάτι θετικών αλλαγών και μέρος αυτού που ονομάστηκε παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Το παράλληλο πρόγραμμα δεν είναι ένα νομοσχέδιο. Είναι βασικός άξονας της πολιτικής μας με κοινωνικό, ριζοσπαστικό, ταξικό αν θέλετε πρόσημο και με προοπτική την δημιουργία ρογμών στο σκληρό νεοφιλελεύθερο τοπίο υπέρ του κόσμου της ανάγκης, του μόχθου και της εργασίας. Ξεκίνησε με το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, συνεχίστηκε με νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση οφειλών και την επανεκκίνηση της οικονομίας, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με μέτρα για την ανακούφιση των ανθρώπων με αναπηρία και με το σύμφωνο συμβίωσης. Επιπλέον, μεριμνούμε ώστε να αυξηθούν και να ανακατανεμηθούν οι διαθέσιμοι πόροι, ενώ παράλληλα προσπαθούμε συνειδητά να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, τη διαπλοκή και να ελέγξουμε το σύνολο των δαπανών. Συνεπώς, το παράλληλο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε ξεκίνησε, ούτε θα τελειώσει με αυτό το νομοσχέδιο.
στις επιτροπές υποστηρίχθηκε έντονα με διάφορους τρόπους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντάξει, τι είναι αυτό που μας λέτε? Είναι ευχολόγιο. Δεν έχετε υλοποιήσει, δεν έχετε προϋπολογίσει οικονομικά την υλοποίησή του. Η αριστερά αγαπάει τα λόγια και όχι τις πράξεις, ή αλλιώς δεν σας αρέσουν οι αριθμοί. Ας μιλήσουμε με αριθμούς λοιπόν. Και ξεκινάμε με το έμψυχο υλικό. Για να αποφύγουμε την περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και να συγκρατήσουμε το ΕΣΥ, η κυβέρνηση δρομολογεί 3.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τη στιγμή που στην περίοδο 2013-14 η παύση των προσλήψεων ήταν σχεδόν καθολική, ενώ είχαν υπάρξει και 15.000 αποχωρήσεις προηγουμένως για διάφορους λόγους, λόγω συνταξιοδότησης κυρίως. Πιο ειδικά, η πίστη που αφορά την πλήρωση των 1.095 θέσεων βρίσκεται στην τελική ευθεία και εκκρεμεί ανακήρυξη των επιτυχώντων από το ΑΣΕΠ, ενώ η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου των 2.440 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων θα προχωρήσει άμεσα μετά την ολοκλήρωση του παρόντος νομοσχεδίου. Επιπρόσθετα, βγήκε η προκήρυξη του ΚΕΛΠΝΟ για μοριοδότηση ΑΣΕΠ για τις μονάδες εντατικής θεραπείας και εντατικής νοσηλείας που αφορά σε 500 άτομα. Προκηρύχθηκαν ακόμη για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος 141 θέσεις για την ενίσχυση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και έχει υπογραφεί και επίσης για επιπλέον 584 άτομα επικουρικού προσωπικού. Και τώρα, στα καθαρά οικονομικά στοιχεία. Τα όρια αγορών των νοσοκομείων αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια μέσα στο 2015 και διαμορφώθηκαν στα 1,6 δις ευρώ. 180 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ό,τι είχε σχεδιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για το 2015. Η επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού προς τα νοσοκομεία για το 2015 καθοριζόταν από τη Νέα Δημοκρατία σε 1,115 δις ευρώ. Με την αλλαγή της κυβέρνησης το 2015 η νέα τελική πραγματική επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού προς τα νοσοκομεία διαμορφώθηκε σε 1,240 δις ευρώ. Επιπλέον, η επιχορήγηση προβλεπόταν να μειωθεί κατά 400 εκατομμύρια ευρώ από το 2014 στο 2015, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο, κάτι που τελικά αποτρέψαμε. Τα συγκριτικά στοιχεία για το 2016 δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αντεκκλήσεις. Τα όρια αγορών των νοσοκομείων είναι 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα και η επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία είναι 135 εκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι οι πληρωμές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές πράγματι παρουσίασαν μία κάμψη μέσα στο 2015, καθώς μεσολάβησαν αρκετά πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που είναι γνωστά. Ωστόσο, η ομαλή ροή των πληρωμών αποκαταστάθηκε πλήρως από το Σεπτέμβριο και συνεχίζει την ίδια κανονικότητα. Με τα 5,5 δις ευρώ που θα λάβουμε με το κλείσιμο της αξιολόγησης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, τα νοσοκομεία διαθέτουν 477 εκατομμύρια ευρώ σε ταμιακά διαθέσιμα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι δεσμευμένα ήδη για την εξόφληση των προμηθευτών. Αυτά καταρχήν και πολύ περισσότερα θα ακούσετε στη συνέχεια από τους αρμόδιους υπουργούς. Μια άλλη πολεμική κατά του νομοσχεδίου είναι και τι κάνετε. Ψίχουλα είναι. Εξαπάτηση, αντιπερισπασμός ή γιατροσόφια. Και ρωτώ λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών και των ευπαθών ομάδων ψίχουλα μέσω της άρσης του θεσμικού αποκλεισμού τους από όλες τις βαθμίδες του δημόσιου συστήματος υγείας, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και το χρόνο αναμονής? Είναι εξαπάτηση η νομοθετική ρύθμιση που θεσμοθετεί με ενιαίο και καθολικό τρόπο βάση του ΆΜΚΑ για όλους περίπου τους 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστες πολίτες αυτής της χώρας τη δυνατότητα να έχουν πλήρη νοσηλευτική, φαρμακευτική και για πρώτη φορά και διαγνωστική κάλυψη, καθώς και τη δυνατότητα τακτικών και σταθερών ελέγχων και επανελέγχων σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου? Είναι αντιπερισπασμός η κάλυψη των μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων βάσει των αρχών της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΟΗ και της ιστορικής συνόδου της Άλμα Άτα το 1978? Είναι γιατροσόφη η ρύθμιση για τα κίνητρα στελέχωσης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας στις άγονες νησιωτικές και προβληματικές περιοχές? Είναι κάποιο είδους τέχνασμα η λειτουργία του νοσοκομείου Θύρας, το οποίο είχε αποπαρατωθεί εδώ και 10 χρόνια με δημόσιους πόρους και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε σχέδια ιδιωτικοποίησης? Είναι εξαπάτηση η ρύθμιση
μιλήσει για τη σύσταση γραφείων προστασίας επιφορτισμένων με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και η εγκαθίδρυση της λίστας χειρουργείου με σκοπό την καταπολέμηση του παράνομου χρηματισμού, το γνωστό φακελάκι. Είναι μήπως περιττές οι ρυθμίσεις για το ΚΕΛΠΝΟ που μας επιτρέπουν να το χρησιμοποιήσουμε ως χρήσιμο εργαλείο για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και όχι μόνον, σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα τουλάχιστον αμφιλεγόμενη λειτουργία του? Είναι μη απαραίτητες οι ρυθμίσεις που αφορούν το ΕΚΑΒ, τη λειτουργία του και τους εργαζόμενους? Είναι κάποιο είδους εξαπάτηση η μισθολογική και βαθμολογική εξομοίωση των γιατρών του ΙΚΑ ΕΟΠΗ με τους γιατρούς του ΕΣΥ για την επαναστελέχωση κρίσιμων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας? Αυτά για την υγεία. Στο νομοσχέδιο όμως ακόμη περιλαμβάνονται μια σειρά από διατάξεις που αφορούν, για παράδειγμα, το ελεύθερο ανοιχτό πανεπιστήμιο, μεταξύ των οποίων παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών και εξ αποστάσεως, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα τροποποίησης του τρόπου επιλογής των εισακταίων πέραν της κλήρωσης, παρέχοντας κίνητρα σε νέους επιστήμονες. Αποτελεί άραγε αυτό κάποιο είδους φωτογραφική ρύθμιση? Μήπως είναι παραπλάνηση η επαναλειτουργία των δημόσιων ΙΕΚ που απευθύνονται σε 8.000 νέα παιδιά, κυρίως νέων οικογενειών? Πέρα από αυτά, η επαναφορά της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης που απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων γυμνασίων και λυκείων, όπως και η ενισχυτική εκπαίδευση σε οργανισμούς θεραπείας και ειδικά καταστήματα κράτησης που έχει σαν στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου της σχολικής διαρροής και του αναλφαβητισμού, αποτελεί για σας μία ρύθμιση βαφκάλισμα? Ή μήπως η βελτίωση της παροχής της ειδικής εκπαίδευσης βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση? Τέλος, είναι ή δεν είναι απαραίτητη η ρύθμιση για τη συγκρότηση συμβουλίων προσλήψεων, καθώς και η επιτάχυνση των προσλήψεων αυτών, και η ρύθμιση για την αναδιοργάνωση υπηρεσιών και πειθαρχικών συμβουλίων, επιβεβλημένη και αναγκαία για τη χρηστή διοίκηση της χώρας? Απ' την άλλη μεριά υπάρχει κι άλλη γραμμή άμυνας. Λέτε, το νομοσχέδιο κάνει ρουσφετάκια. Ποια είναι αυτά τα ρουσφετάκια, συνάδελφοι της αντιπολίτευσης? Είναι μήπως η βελτίωση των προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα με προσθετικά κριτήρια για την υπαγωγή ευπαθών ομάδων σε αυτά? Ή μήπως η υποστήριξη των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου, καλύπτοντας το νομοθετικό κενό και θέτοντας επιπρόσθετα κριτήρια για την επιδότηση? Μήπως είναι ρουσφετάκι η τόσο απαραίτητη καταγραφή των ΜΚΙΟ με σκοπό να εφαρμοστεί διαφανές πλαίσιο λειτουργίας συνοδευόμενο με ορθά κριτήρια χρηματοδότησης, όπως επίσης και η δημιουργία των κέντρων κοινότητας στους δήμους της χώρας που θα μεριμνούν για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συγκροτώντας κέντρα υποδοχής αιτημάτων, καταγραφής, ενημέρωσης και διασύνδεσης με φορείς και προγράμματα που υλοποιούνται εθνικά και κοινοτικά? Επίσης, είναι χαριστική εξυπηρέτηση η συγκρότηση επιτροπής επιφορτισμένης με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών? Αποτελεί ακόμη ρουσφετάκι η διεύρυνση της προβλεπόμενης δυνατότητας των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη, ώστε να συμπεριληφθεί μεγαλύτερο φάσμα πολιτών που δυσκολεύονται? Ή τέλος, αποτελεί ρουσφετάκι η αναγκαία αποκομματικοποίηση του κράτους μέσω των διατάξεων που εμείς ψηφίζουμε και αφορούν στη ρύθμιση των λεπτομεριών και την υπηρεσιακή κατάσταση του Γενικού Συντονιστή και του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμπληρώνοντας έτσι κάποια κομμάτια της πολιτικής της κυβέρνησής μας για τη δημόσια διοίκηση? Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά και άλλα πολλά περιέχονται σε αυτό το νομοσχέδιο και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα και αύριο. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως το νομοσχέδιο είναι πυρηνικό κομμάτι της γενικής μας αντίληψης, καθώς και μια διαρκής προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης να αλλάξει και να νομοθετήσει, όπως είπα και αρχικά, υπέρ της ενίσχυσης ενός κοινωνικού κράτους και μιας διοίκησης που θα σέβεται και θα μεροληπτεί υπέρ των πολιτών της, θα εξυπηρετεί δηλαδή το λόγο για τον οποίο υπάρχει, αναπλάθοντας ταυτόχρονα τον κατεστραμμένο κοινωνικό ιστό λόγω των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ο
πυρήνας των ενστάσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ακριβώς αυτός. Πίσω από τις ενστάσεις επί της διαδικασίας κατάθεσης του νομοσχεδίου, τόσο κατά την κύρωση των ΠΝΠ όσο και στο παρόν νομοσχέδιο, υποκρύπτεται η αγωνία τους για το ότι αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, ανοίγει φλέγοντα ζητήματα και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται, διεκδικώντας καλύτερους όρους μέσα στον ασφικτικό κλειό που δημιουργήσατε για τη χώρα με τις προηγούμενες αποφάσεις σας. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι σε δύσκολες συνθήκες να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και να δώσουμε την απαραίτητη μάχη και καλούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, να υπερψηφίσετε αυτό το τόσο αναγκαίο νομοσχέδιο μακριά από άσκοπες αντιπαραθέσεις, αφού οι περισσότεροι αναγνωρίζετε ότι στο μεγαλύτερο μέρος του είναι απολύτως αναγκαίο. Τελειώνω σε ένα λεπτό. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω πως είναι απαράδεκτο, ενώ οι πολιτικές σας οδήγησαν στην εκτόξευση της ανεργίας και της φτώχειας συνολικά, αλλά και της παιδικής φτώχειας στο 25 με 28%, της καταβαράθρωσης των μισών και των συντάξεων και μέσα σε όλα αυτά τα άλλα που είναι γνωστά στον ελληνικό λαό και στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας καταγεγραμμένη με διεθνή επιστημονικά δεδομένα, να εκδίδεται και να δημοσιεύεται το λαμπρό αυτό πόνημα με τίτλο «Μαύρη βίβλος για την υγεία στον ένα χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ», το οποίο απλώς θα έλεγα ότι προσβάλλει, θα μου επιτρέψετε, την νοημοσύνη όλων μας, ασθενών και εργαζόμενων στον πολύπαθο χώρο της υγείας, για το οποίο θα προσπαθήσω να αναφερθώ πιο αναλυτικά στη δευτερολογία μου. Επί του παρόντος, σε αυτή την προσπάθεια απαντώ μονολεκτικά. Σαν να μην κυβερνήσατε ποτέ. Σαν να μην έχει παρελθόν και μνήμη αυτός ο τόπος. Επιτρέψτε μου, εδώ σ' αργεί. Ευχαριστώ. Πριν καλέσω στο βίντεο.